Μεταφορά από το απογευματινό βραδινό κομμάτι στο μεσημβρινό κομμάτι, το οποίο θα κλείσουμε. Για να μπω στο πνεύμα της, του περιστατικού που θα σας παρουσιάσω, ο κύριος Μητυλέκας φρόντισε να με ποτίζει εκεί πέρα νερά και ήδη αρχίζω και έχω μια πρώτη αίσθηση για ούρηση. Οπότε ξεκινάμε. Γυναίκα λοιπόν 58 ετών, έρχεται στα εξωτερικά ιατρία με αναφερόμενη ακράτεια ούρων. Λέει ότι χρησιμοποιεί 3 σερβιέτες την ημέρα. Δεν θα διευκρινίσω το πάχος της σερβιέτας, γιατί υπάρχουν δεκάδες πλέον διαστάσεις. Λοιπόν, την ημέρα λέει ότι έχει συχνουρία 1,5 με 1 ώρα. Περιγράφει επιτακτική ούρηση με ή χωρίς επεισόδια ακράτειας. Αναφέρει επίσης ότι έχει ακράτεια μετά από βήχα και γέλιο με λίγες σταγόνες, καθώς επίσης και σε δουλειές του σπιτιού, κυρίως όταν είναι ανοιχτή η βρύση. Δεν αναφέρει κάποιο καύσος κατά την ούρηση ή δεν αναφέρει συμπτώματα επώδυνης ουροδόχου κύσης κατά την πλήρωση. Σπάνια επεισόδια ουρολοιμώξεων, αλλά χωρίς εξέταση ούρων την τελευταία διετία. Αναφέρει επίσης και ότι ξυπνάει 2-3 φορές τη νύχτα και λέει ότι μπορεί να της φύγουν ούρα κατά την έγερση από το κρεβάτι και στην πορεία για την τουαλέτα. Αναφέρει και απώλεια ούρων κατά τη σεξουαλική επαφή. Και όταν ρωτάτε πόσο καιρό έχει τα προβλήματα αυτά, μας λέει ότι έχει μια πενταετία τουλάχιστον, αλλά έχει επιδείνει στο τελευταίο έτος. Από το ουρολογικό ιστορικό θα βάζετε κάποια διάγνωση? Είναι ένα κλασικό ιστορικό, θα λέγατε, κάποιες γυναίκες με ακράτεια που έρχεται στα ιατρία σας ή όχι? Έχει νυχτουρία, έχει επιτακτικότητα. Mm-hmm. Έρχονται συνήθως με πρώτο σύμπτωμα νυχτουρία? Όχι. Όχι. Έρχονται οι γυναίκες ή οι άντρες έρχονται με πρώτο σύμπτωμα νυχτουρία? Οι άντρες. Οι άντρες. Okay. Εδώ είναι τι τύπο ακράτεια θα λέγατε ότι έχει από το ιστορικό? Επιτακτικού τύπου. Μεικτού. Κύριο στοιχείο διακρίνεται? Μεικτού. Λοιπόν, ναι. Πάμε παρακάτω. Θα λέγατε ότι είναι σοβαρού βαθμού η ακράτειά της? Μέτρια, ήπια? Λοιπόν, πάμε στο γυναικο ουρολογικό ιστορικό και εκτίμηση. Δύο φυσιολογικούς τακετούς αναφέρει. Υπερκινητικότητα της ουρήθρας στο Q-tip test δεν διαπιστώνεται. Η σχίση μειών του πυλικού εδάφους είναι 3 στα 5, το οποίο σημαίνει ότι έχει δυνατότητα σύσπασης των μειών του πυλικού εδάφους, με τρίου βαθμού βέβαια. Και αυτό δεν ξέρω αν έχει κάποια επίπτωση για την πλευρά της θεραπείας που θα μπορούσατε να της προτείνετε. Σε δοκιμασία Βαλσάλβα έχει μια κυστεοκύλη πρώτου προς δευτέρου βαθμού. Στη δοκιμασία Βήχα σε γυναικολογική θέση δεν χάνει ούρα. Χάνει ούρα μόνο σε όρθια θέση. Με γεμάτη την κύστη, νιώθει την κύστη να είναι γεμάτη δηλαδή, υπάρχει έπηξη για ούρηση. Και δεν χάνει με το πρώτο Βήχα, αλλά μετά από 3-4 επαναλήψεις του Βήχα. Παίρνετε κάποιες πληροφορίες από αυτά που σας είναι σημαντικές για την περαιτέρω διάγνωση ή αντιμετώπιση? Λοιπόν, ας το χοντρίνουμε λίγο ακόμα. Έχει λοιπόν σαχαρόδη διαβήτη από τριετίας, ο οποίος ρυθμίζεται καλά με φαρμακοθεραπεία. Και αρτηριακή υπέρταση και αυτή υπαγωγή από τριετίας. Κύλες μεσοσπονδυλίων δίσκων στα ύψο, στο όμικρον 3, όμικρον 4, όμικρον 4, όμικρον 5 και έχει ένα ιστορικό νυχτερινής ενούρησης ηλικία 9 ετών. Και αυτά είναι το BMI της, ύψος 1,64, βάρος 71, τυπική μεσογειακή κατανομή νομίζω γυναικεία. Okay. Με γυναίκες σε γυναίκες μακράτη να το... το παραχώτινα, έτσι. Λοιπόν, ας το προχωρήσω κι άλλο. Υπάρχει και ένα κοινωνικό ιστορικό από πίσω. Οι ασθενείς μας δεν είναι απλά ασθενείς, είναι και άνθρωποι, έτσι, και έρχονται σε εμάς. Εμείς κοιτάμε το ιατρικό κομμάτι, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει και ένα κοινωνικό κομμάτι, τέλος πάντων, το πώς επηρεάζει ίσως η ακράτειά τους την ζωή τους. Λοιπόν, είναι απόφυτος ΤΕΗ, είναι δημοτική υπάλληλος, με 30 χρόνια γάμου, 2 εγγόνια και κοινωνικά δραστήρια. Και η ακράτεια αρχίζει και την επηρεάζει σε όλα αυτά. Λοιπόν, πέρα από αυτό όμως, λέει ότι πίνει 3 καφέδες την ημέρα και της αρέσει και το νεράκι.
και δηλώνει τα ακόλουθα. Δεν μπορώ να πάω πουθενά αν δεν γνωρίζω από πριν που έχει τουαλέτες. Στη δουλειά αισθάνομαι τρομερή αμηχανία για το πρόβλημά μου. Δεν μπορώ να κρατήσω τα εγγόνια μου. Δεν μπορώ να πάω εκδρομές με τις φίλες ή τον σύζυγό μου. Αισθάνομαι συνέχεια ότι μπορεί να μυρίζω και ότι θα γίνω αποθητική και για τον σύζυγό μου. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις που θα κάνετε σε αυτή την κυρία που έρχεται στο ιατρείο σας? Θα ρωτούσατε κάτι άλλο ή όχι? Είναι treatment naive, να προσθέσω, αν δεν έγινε σαφές από το ιστορικό. Δεν έχει πάρει κάποια... Δεν έχει αντιμετωπιστεί μέχρι τώρα από κάποιον άλλον συνάδελφο. Λοιπόν, τι από αυτά θα ξεκινούσατε στην διαγνωστική σας προσέγγιση? Γενική καλλιέργεια ούρων? Ναι. Γιατί? Έχει ζαχαρώδη διαβήτη. Αχα. Οκ. Λοιπόν, ημερολόγιο ούρης θα δίνατε? Ναι. Διάγραμμα συχνότητας όγκων ουρήσεων ή blood and diary ημερολόγιο κύστης, πιο περίπλοκο? Υπερηχογράφημα νεφρών κύστεως, εύκολο πράγμα, θα το κάνετε. Έτσι, ουρονομετρία και υπολοιπόμενα μετά ούρηση, φαντάζομαι ναι. Κυστεοσκόπηση, πλήρη ουροδυναμικό έλεγχο, σουκού. Νευρολογική εξέταση. Ναι. Λοιπόν, και επειδή τέλος πάντων είναι έτσι μια ανάμεικτη κατάσταση, το ιστορικό θα το, την πορεία του περιστατικού την έχω ανακατέψει με λίγη δόση βιβλιογραφίας, έτσι για να βάλουμε και ένα... να τεκμηριώσουμε τέλος πάντων και κάποια πράγματα από αυτά που κάνουμε. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιες μελέτες τέλος πάντων όσον αφορά το ρόλο της συσχέτισης της βακτηριουρίας ή όχι με την υπερλειτουργική ίστη, το μικροβίωμα κτλ. Τα ακούσατε σε προηγούμενα διαδραστικά σχολεία ουρολογίας. Κάποιες από αυτές τις διαφάνειες ίσως επαναλαμβάνονται. Σε ασθενείς λοιπόν με συμπτώματα από το ουροποιητικό χωρίς, κατώτερο ουροποιητικό χωρίς οξεία, δυσουρία ή συχνουρία που έρχονται αναζητώντας ιατρική βοήθεια, η υπερλειτουργική ίστη διαγνώσκεται σε 3 από τους 4. Φυσιολογική εξέταση ούρου μόνο στο 55%, θετική καλλιέργεια MSU στο 1 στους 5 και στήρα πιουρία στο 1 στους 4. Υπάρχουν δε και κάποιες μελέτες που ψάχνουν τη χαμηλή βακτηριουρία και τον επιπολασμό αυτή σε γυναίκες με ακράτεια ούρων. Και εδώ σε μια μελέτη πάνω από 200 γυναικών, τετραπλάσια πιθανότητα βακτηριουρία σε γυναίκες με ακράτεια έναντι εγκρατών. Βλέπετε εδώ το odds ratio, έτσι. Λοιπόν, με χαμηλή βακτηριουρία στα 2 από τα 3 δείγματα και με έντονο σχετισμό, βλέπετε 14 φορές αυξάνει την πιθανότητα διάγνωσης της αισθητηριακής έπηξης, όπως το είπε ο Βάιος ο Μητυλέκας νωρίτερα. Λοιπόν, εδώ σε αυτή τη γυναίκα λοιπόν η γενική καλλιέργεια ούρων ήταν αρνητική, ο υπέρηχος δεν έδειξε κάποια ευρήματα από τους νεφρούς και την κύστη, η ουρομετρία της ήταν αυτή εδώ που βλέπετε. Καλή καμπύλη νομίζω, έτσι, Q-max 26,5, με ουρούμενο όγκο 180, υπόλοιπο μετά ούρηση δεν υπήρχε και ναι, όντως υπήρχε και αδρή νευρολογική εκτίμηση από το διαβητολόγο που την παρακολουθούσε, ψάχνουν αυτοί για διαταραχές αισθητικότητας κυρίας, διαβητικά πόδια κτλ. Με φυσιολογικά ευρήματα. Λοιπόν, ημερολόγιο ούρηση είπατε θα δίνατε? Με τι διάρκεια, πόσων ημερών? Πόσες? Πέντε. Τρεις. Πόσοι λένε τρεις? Λοιπόν. Και έτσι λοιπόν αυτές είναι όντως σαν χρόνος του ημερολογίου ούρησης προτείνεται συνήθως οι 3 ημέρες ώστε να παρέχει αρκετές πληροφορίες να εξασφαλίζει ρεαλιστικά τη συμμόρφωση του ασθενή. Επίπεδο τεκμηρίωσης βλέπετε είναι στο ICI, στο International Consultation on Incontinence του 2013-3 με βαθμό σύσταση C. Οι κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας είναι πιο γαλαντόμες, δίνουν επίπεδο τεκμηρίωσης 2B και βαθμό σύστασης Β. Και εδώ είναι οι πρώτες ομάδες ομοφωνίας από το βιβλίο αυτό το οποίο σύντομα θα το έχετε, στα συμπτώματα από το κατώτερο ποιητικό που έγινε, το ξεκινήσαμε το 2013 στην Αγριά, για ημερολόγιο ούρησης και ουσιαστικά ο χρόνος του ημερολογίου που προτείναμε είναι πάλι οι 3 ημέρες. Εδώ σας έχω ένα ημερολόγιο ούρησης με κάποιες πληροφορίες.
Και θα ήθελα, δεν ξέρω αν το βλέπετε καλά, αν μπορείτε να το διαβάσετε. Εδώ είναι τα επεισόδια ακράτειας. Εδώ είναι η ποσότητα ούρων αναούρηση. Εδώ είναι αν αλλάζει σερβιέτα ή πάνα. Και εδώ είναι η κατανάλωση των υγρών που πίνει. Αυτή είναι η πρώτη μέρα. Δεν ξέρω αν βλέπετε. Η όγκη ούρηση είναι στα 270, 370, 80, 380, 240, 80, 60, 80, 120, 80. Λοιπόν, και αυτή εδώ είναι μετά τα μεσάνυχτα. Εδώ είναι 1 παρά 20, 3 παρά 20, 3 και 20, 5 και 40 και μετά εδώ είναι 9.30 το πρωί. Και εδώ είναι άλλες δύο ημέρες. Πάλι με λίγο διαφορετική εικόνα. Εδώ πέρα έχει 2, 4, 6 ουρήσεις, 4 επεισόδια ακράτειας. Εδώ πέρα 2, 4, 5 επεισόδια ακράτειας με όγκους ουρήσεις που είναι από τα 120 μέχρι τα 360. Και αυτές είναι οι καταναλώσεις υγρών. Σας βοηθάει? Τα περισσότερα ώρα το βράδυ στο βράδυ. Mm-hmm. Άρα... Τι πιθανή διάγνωση έχετε? Νυχτερινής πολυουρίας, έτσι. Άλλο. Επεισόδια κράτειας. Έχει σημειώσει αρκετά νομίζω, έτσι. Τουλάχιστον 4-5 επεισόδια κράτειας το 24ωρο, αλλά βλέπετε ότι βάζει στη βαρύτητα 1-2-3, βάζει τα περισσότερα είναι ένα σταυρουδάκι, άρα χάνει λίγες σταγόνες πιθανώς, εντάξει. Όσον αφορά την κατανάλωση υγρών, έχετε κάποια σημαντική πληροφορία? Αντιστοιχεί στο ιστορικό της? Όχι. Αν είναι δικό της, λοιπόν, δεν αντιστοιχεί. Έχουμε ήδη μια πρώτη αναντιστοιχία. Τέλος πάντων, δεν είναι δικό της. Απλά το έβαλα εδώ γιατί πολύ συχνά το ημερολόγιο αποκαλύπτει πτυχές τις οποίες δεν μας τις παρουσιάζουν οι ασθενείς ή έρχεται σε αντίφαση με αυτά που μας λένε. Συνήθως στο ιατρείο έρχονται και δραματοποιούν την κατάσταση, θα μας πούνε το χειρότερο. Για παράδειγμα, χθες γιατρέ ξύπνησα 4 φορές το βράδυ. Όταν όμως η επόμενη ερώτησή σας είναι κατά μέσο όρο πόσες φορές ξυπνάς, θα πέσει κατευθείαν στις 2 φορές το βράδυ. Και το ημερολόγιο θα είναι πιο αντιπροσωπευτικό γιατί θα τεκμηριώσει όντως αυτές τις 2 φορές το βράδυ. Άρα είναι ένα χρήσιμο πιθανώς εργαλείο το ημερολόγιο ούρησης. Εφόσον δεν βγάλετε ίσως άκρη από την πρώτη επίσκεψη και δεν δώσετε θεραπεία από την πρώτη επίσκεψη και έχουν τη δυνατότητα οι ασθενείς να ξανάρθουν πίσω στο ιατρείο σας. Λοιπόν, πώς θα προχωρούσατε εδώ στην ασθενή αυτή? Συμπεριφορική θεραπεία θα κάνατε με βάση το ιστορικό της και ανεξάρτητο του ημερολογίου ούρησης? Και αν ναι, τι θα κάνατε? Ναι. Περιορίσει και οι τρεις καφέδες είναι υπερβολικοί, νομίζω. Mm-hmm. Ρύθμιση πρόσληψης υγρών, λοιπόν. Απώλεια βάρους θα συστήνατε? Δεν είναι ιδιαίτερο. Όχι. Και να το συστήσετε δεν πρόκειται να το ακολουθήσει. Κανείς δεν θέλει να αλλάξει το lifestyle του στην πρώτη επίσκεψη, έτσι. Παρά μόνο αν είναι πραγματικά υπέρβαροι, ας πούμε, και το γνωρίζουν ότι πρέπει να χάσουν κιλά, αλλά και πάλι είναι εξαιρετικά δύσκολο, ας πούμε, να γίνει κάτι τέτοιο, εντάξει. Προγραμματισμό ουρήσεων θα λέγατε? Τσουκ, άκουσα ένα τσουκ, νομίζω. Ναι ή όχι? Πόσοι λένε όχι? Πάω να πω. Θα την βάζετε σε προγραμματισμένη ούρηση την κυρία? Είναι εργαζόμενη. Ήδη πηγαίνει, λέει, αναμισή με μία ώρα. Πόσο πιο προγραμματισμένη να την κάνετε? Λίγο δύσκολο, έτσι. Λοιπόν, καθυστέρηση ούρησης. Αν μπορεί, ναι. Λοιπόν, φυσικοθεραπεία μειών πιελικού εδάφους θα προτείνετε στην κυρία? Ναι, έχει ήδη αυτός ο έλεγχος που κάναμε, το 3 στα 5 που λέει τη δυνατότητα, είναι ακριβώς το όριο που χρειάζεται για να μπορέσει να μπει, αν θέλει, να ξεκινήσει πρόγραμμα φυσικοθεραπείας χωρίς πρώτα να προηγηθεί ενίσχυση των μειών του πυλικού εδάφους με κάποιο ηλέκτρο feedback, ας πούμε. Λοιπόν, αντιχολερικό θα τις δίνατε? Θα ξεκινούσατε με ένα συνδυασμό πιο συντηρητικό πρώτα και μετά θα πηγαίνατε σε φάρμακο ή θα τα συνηθίζατε όλα μαζί? Και για να συνεχίσω, β3 διεγέρτη, αυτές είναι οι επιλογές σας. Πόσοι θα μπαίναν σε πειρασμό να προτείνουν κάποια χειρουργική επέμβαση ή θα περνούσε από το μυαλό τους?
Τοποθέτηση ταινίας ελεύθερης τάσης ή χειρουργική διόρθωση της κυσταιοκύλης ή και τα δύο μαζί. Βλέπω κεφάλια. Ένα κεφάλι είναι καμπουνιέται μόνο. Οι υπόλοιποι είναι σκεπτικοί αρκετά. Κύριε Γιανακόπουλε, σας βλέπω. Εγώ δεν είμαι ειδικός, αλλά για να είμαι ειλικρινής, θα ξεκινούσα μάλλον με το αντιχολινεργικό και θα σκεφτόμουν μετά ενδεχομένως και την τοποθέτηση ταινίας. Γιατί τώρα για τη διόρθωση κυσταιοκύλης πρώτου δευτέρου βαθμού, μάλλον όχι σε αυτή τη φάση. Mm-hmm. Ναι, ο συνάδελφος. Αντιχολινεργικό και φυσικοθεραπεία σε πρώτη φάση. Χειρουργείο, αν έρθει ποτέ, θα έρθει αργότερα. Οκ. Okay. Να το προχωρήσω. Υπάρχουν άλλες απόψεις. Ήταν λίγο έτσι διαφορετικές αυτές οι απόψεις, νομίζω. Πώς να ρωτήσω, θα μπαίνατε μόνο σε αυτό το κομμάτι, φυσικοθεραπεία και συμπεριφορική θεραπεία χωρίς φάρμακο σε αυτή τη φάση. Θα το συζητούσατε με την κυρία καταρχήν. Τι θα ήθελε, την βλέπετε, εγώ τη βλέπω σαν μια δραστήρια γυναίκα η οποία θα μπορούσε να μπει σε, ίσως σε ένα lifestyle intervention και φυσικοθεραπεία. Τέλος πάντων. Και αυτά όντως προτάθηκαν. Περιορισμός καφείνης και της νυχτερινής λήψης υγρών, φυσικοθεραπεία μειών πυελικού εδάφους και επειδή είναι λίγο αρχαίο το περιστατικό, σύστημα διαδερμικής χορήγησης οξυβουτινίνης, το οποίο θα δούμε όμως ότι παρότι είναι αρχαίο, στην υπόλοιπη Ευρώπη δεν είναι, για την υπόλοιπη Ευρώπη δεν είναι τόσο αρχαίο. Δύο μήνες αργότερα, η γυναίκα ανέφερε μέτρια βελτίωση της ακράτησης κατά την εφαρμογή, αλλά διέκοψε ουσιαστικά την TTS οξυβουτινίνη λόγω μια ανοιχτής δερματίτιδας μετά από 3 εβδομάδες. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τι προτείνουμε? Συνέχιση φυσικοθεραπείας του πυελικού εδάφους, αλλαγή αντιχολινεργικής αγωγής, β3 διεγέρτη ή χειρουργική αντιμετώπιση με αυτές τις καινούργιες επιλογές, εμφύτευση νευροδιεγέρτη αιρών ριζών, ενδοκιστική ένεση ελαττικής τοξίνης, Botox. Πόσοι λοιπόν θα συνέχιζαν τη φυσικοθεραπεία του πυελικού εδάφους? Ναι. Θα αλλάζετε το αντιχολινεργικό? Ναι. Υπήρχε περίπτωση να το αλλάξετε με β3 διαγέρτη? Όχι ακόμα. Πόσοι λένε όχι ακόμα? Πόσοι θα σκέφτονταν πιο έντονα τώρα την περίπτωση χειρουργείου? Όποιο και να είναι το χειρουργείο αυτό. Χειρουργείο για καθαρά γυναικο-ουρολογικό και χειρουργείο πιο νευρο-ουρολογικό, ας πούμε. Πώς θα πήγαιναν για το πιθανότητα γυναικο-ουρολογικού χειρουργείου αυτές τις δύο επιλογές? Κύριος με τη λέξη σηκώνει τα μάτια του ψηλά με αποτροπιασμό. Λοιπόν, πώς θα αρχίζουν να σκέφτονται την πιθανότητα του πιο νευρο-ουρολογικού χειρουργείου, νευροδιαγέρτιση αιρών ριζών ή Botox? Κανείς? Ένας. Ναι, αρχίζει να περνάει από το μυαλό σας, λέω. Έτσι, σιγά σιγά αυτή η πιθανή σκέψη. Λοιπόν, 2 μήνες μετά, συνέχιση φυσικοθεραπεία συντήρησης. Γιατί ξέρουμε ότι άμα αφήσει τη φυσικοθεραπεία, σε αφήνει και αυτή. Στις 6 εβδομάδες μετά τη διακοπή της φυσικοθεραπείας έχουμε πλήρη υποτροπή της ακράτειας. Ό,τι καλό αποτέλεσμα είχε πετύχει, το χάνει. Λοιπόν, αλλάζουμε λοιπόν την οξυβουτινίνη TTS αντολτεροδίνη 4 μιλιγκράμμ για 2 μήνες. Μικρή βελτίωση των συμπτωμάτων, λέει πάλι, συνήπειες ανεπιθύμητες ενέργειες. Τι κάνετε, αλλάζετε αντιχολινεργικό ξανά, πάτε σε β3 διεγέρτη, πάτε σε συνδυασμό μήπως αντιχολινεργικού με β3 διεγέρτη ή αρχίζει και παίζει πιο έντονα η περίπτωση του χειρουργείου? Πόσοι αλλάζουν το αντιχολινεργικό και πηγαίνουν σε άλλο αντιχολινεργικό? Πόσοι αλλάζουν σε β3 διεγέρτη? Πόσοι θα σκέφτονταν το συνδυασμό αντιχολινεργικού με β3 διεγέρτη και πόσοι αρχίζουν να σκέφτονται πιο έντονα κάποια ελάχιστα επεμβατική ή περισσότερο επεμβατική πράξη στην κυρία? Κανείς. Λοιπόν, αυτά είναι κάποια guidelines λοιπόν της EAU, της AUA και του NICE από την Βρετανία τέλος πάντων, τα οποία δείχνουν εδώ πέρα αρκετές διαφορές μεταξύ τους όσον αφορά το τι προτείνουν ως θεραπείες. Καταρχήν, θεραπεία πρώτης γραμμής θεωρείται το συμπεριφορικό και η φυσικοθεραπεία κτλ. Και αυτές τα φάρμακα τα θεωρούν θεραπείες δεύτερης γραμμής, αν δείτε. Λοιπόν,
Και υπάρχει διαφοροποίηση όσον αφορά το ποιοι ξεκινούν. Βλέπετε εδώ πέρα ότι οι Άγγλοι είναι πολύ αυστηροί, ξεκινάνε με τις μορφές οξείας αποδέρμησης που είναι οι πιο φθηνές. Είναι καθαρά αντιμετώπιση κόστους, ως first line drugs λέει. Τα υπόλοιπα τα χρησιμοποιούν ως δεύτερη γραμμή. Αντίθετα, οι Αμερικανοί λένε να πάμε για τα extended release formulations, γιατί έχουν χαμηλότερα ποσοστά επιπλοκών. Και εδώ οι Ευρωπαίοι είναι κάπου ενδιάμεσα, είτε οξείας αποδέρμησης, είτε παρατεταμένης αποδέρμησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν κτλ. Και εδώ μιλάνε λοιπόν το 2015 για να σκεφτούμε ουσιαστικά την εφαρμογή της οξυβουτινής TTS, αν δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα από του στόματος φάρμακα. Έτσι λίγο αντίθετα. Όσον αφορά τη Mirabegron, τότε το 2015, ήταν σχετικά ελεύθερη το EAU να χρησιμοποιηθούν σε ασθενείς με ακράτεια ούρων. Οι Αμερικανοί ήταν και αυτοί στα ίδια επίπεδα όσον αφορά είτε μυραμπεγρόνι είτε αντιχολινεργικό, σαν θεραπεία δεύτερης γραμμής. Αντίθετα, οι Άγγλοι ήταν τελείως αυστηροί, τρίτης γραμμής θεραπεία, μόνο σε ασθενείς που έχουν αποτύχει τουλάχιστον σε δύο αντιμουσκαρινικά. Εδώ τώρα τα τελευταία guidelines του 2017 της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας, πρέπει γραμμή βαθμός σύστασης α για τη Mirabegron, εφόσον δεν υπάρχει ανεξέλεγκτη υπέρταση και εφόσον σε ασθενείς που έχουν επιτακτικού τύπου ακράτεια ούρων και έχουν ανεπαρκή ανταπόκριση στις συντηρητικές θεραπείες, αυτές που είπαμε, στην περιφορική δηλαδή και φυσικοθεραπεία πυλικού εδάφους. Λοιπόν, και λίγο έτσι περισσότερη βιβλιογραφία, επειδή βλέπουμε το θέμα των αντιχολινεργικών. Υπάρχουν κάποιες μελέτες, τέλος πάντων, που δείχνουν ότι υπάρχει κάτι σαν ανακύκλωση των αντιχολινεργικών. Πηγαίνουμε από το ένα αντιχολινεργικό στο άλλο, προτού καταλήξουν, ποια είναι η τάση δηλαδή, να αλλάζουμε το ένα αντιχολινεργικό από το ένα στο άλλο και μετά να καταλήγουμε σε μυραμπεγρόνι ή μπότοξ ή νευροδιαγέρσεις κτλ. Και εδώ είναι ένα πολύ ενδιαφέρον paper από την Αμερική που δείχνει, τέλος πάντων, αυτούς τους κύκλους των αντιμουσκαρινικών, πώς ξεκινάμε, ας πούμε, με αυτόν τον κύκλο, που δείχνουν λίγο πολύ τα ποσοστά ανταπόκρισης στις θεραπείες και πώς αλλάζουν, και σε κάθε κύκλο είναι περίπου ο ένας στους τρεις οι οποίοι συνεχίζουν με το αντιχολινεργικό και άλλο τόσο ή και παραπάνω είναι αυτοί που αλλάζουν, αλλά περίπου το 40-50% διακόπτει σε κάθε κύκλο την χρήση κάποιου αντιμουσκαρινικού, για να το πάω έτσι πολύ γρήγορα. Το pattern αυτό είναι ένα επαναλήψιμο λοιπόν pattern. Λοιπόν, 4 μήνες αργότερα αλλάξαμε το αντιχολινεργικό, μπήκε σε φεσοτεραδίνη 8 μιλιγκραμ, είχε καλή βελτίωση σχετικά, αλλά το διέκοσα λόγω έντονων επιθύμητων ενεργειών, έντονη ξεροστομία που δεν μπορούσε να την ανεχτεί. Μπήκαμε στο σωληφωνακίνη 10 μιλιγκραμ για 3 μήνες και φτάνει ένα επίπεδο συχνουρίας επί 8/10. Καλό ή όχι? Χειρότερα δεν είναι, πήγαινε να πέθανε ένα μισή με μία ώρα. Το ημερολόγιο δεν ήταν δικό της, ήταν δικό μου έφυγε. Λοιπόν, μείωση της βαρύτητας της ακράτειας. Χρησιμοποιεί τώρα 1 με 2 το πολύ σερβιέτες την ημέρα. Μέτρησαν επιθύμητες ενέργειες ανεκτές. Ωστόσο, η ασθενής απαιτεί μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της θεραπείας. Αποκατάσταση των κοινωνικών δραστηριοτήτων της στο φουλ. Θέλει ή αστής απώλειας ούρων στη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής, γιατί ο σύζυγος είναι μερακλής. Τώρα, τι σημαίνει αυτό? Πιο ρεαλιστικός δεν μπορώ να γίνω. Ό,τι μπορείτε να φανταστεί ο καθένας. Λοιπόν, και αμεσότερη δυνατόν αποκατάσταση. Φίλες της λέει, βρήκαν άμεση λύση με ένα απλό χειρουργείο με ταινία. Ναι, έλα Δημήτρη. Απόστολε, μία διακοπή. Εφόσον δοκιμάσαμε τουλάχιστον 3 αντιχολινεργικά και χάσαμε κανένα εξάμηνο, και επειδή υπάρχει έτσι κι αλλιώς και το θέμα μεικτού τύπου ακράτειας, ναι, γιατί δεν έχουμε κάνει ήδη ένα ουροδυναμικό να τοποθετηθούμε στο ποιο είναι το κυρίαρχο της ακράτειάς της, να δούμε κατά πόσο η κυστιοκύλη δημιουργεί υποκυστικό κόλλημα και ίσως συνδυάσουμε και μία ντουλοξετίνη για να μειώσουμε το κομμάτι τουλάχιστον από το κομμάτι της ανεπάρκειας του σφιχτήρα. Θα μπορούσα να κάνω μια συνδυαστική θεραπεία.
Okay. Καταρχήν να πω ότι σε αυτό το μεσοδιάστημα φυσικά η γυναίκα ερχόταν, ελεγχόταν με ουρολογιμετρίες, φαντάζομαι όλοι το κάνετε έτσι, και μέτρηση υπολοιπόμενου κτλ. Δεν φάνηκε να τροποποιείται σημαντικά το υπόλοιπο μετάουρηση, αν μας ανησυχεί αυτό. Και όντως εδώ θα σας ρωτήσω βέβαια, αν θα θέλατε κάποιο περαιτέρω διαγνωστικό έλεγχο. Δημήτρης σαφώς τοποθετήθηκε, ήδη θέλει πλήρη ουροδυναμικό ή και κυσθεοσκόπηση. Και μετά, αν θα προχωρούσατε σε αλλαγή αγωγής χωρίς να κάνατε αυτό το διαγνωστικό έλεγχο με β3 διεγέρτη ή με αντιχολινεργικό συν β3 διεγέρτη ή με συνδυασμό αντιχολινεργικό, να γίνω λίγο πιο προβοκατόρικος, ή τελικά αν μπαίνει στην φαρέτρα σας πλέον η χειρουργική αντιμετώπιση, μια που η κυρία αρχίζει και παίρνει και γνώμες από αλλού και της λένε ότι με το χειρουργείο μπορείς να γίνεις καλύτερα τελικά. Ποιοι θα λέγανε ότι θέλουν περαιτέρω διαγνωστικό έλεγχο προτού κάνουν περαιτέρω αντιμετώπιση, οποιαδήποτε περαιτέρω αντιμετώπιση. Μάλιστα. Πόσοι δεν προχωρούσετε σε περαιτέρω αντιμετώπιση χωρίς ουροδυναμικό ή κυσθεοσκόπηση. Πιο λίγοι. Okay. Λοιπόν. Και εδώ πάλι λίγο για να ευλογήσουμε τα γένια με τις προτάσεις της ομάδας ομοφωνίας για τις ενδείξεις κυσθεομανομέτρησης. Όντως γνωρίζουμε, διερεύνηση στα κράτη σούρων σε άντρες και γυναίκες, ιδιαίτερες αποτυχίες συντηρητικής αγωγής και πριν από χειρουργική παρέμβαση έχει ένδειξη ουροδυναμικός έλεγχος. Ή σε διερεύνηση συμπτωματολογίας υπερλειτουργικής κύστης, επιτακτικότητα, συχνουρία, νυκτουρία, χωρίς ακράτεια, ιδιαίτερα όταν πάλι η αρχική φαρμακευτική θεραπεία είναι αναποτελεσματική. Άρα λίγο πολύ καλυπτόμαστε για να μπούμε σε ουροδυναμικό έλεγχο. Ήτανε, δεν ήταν επαρκώς αποτελεσματική. Δεν ήταν επαρκώς και αντικειμενικά, ας το πούμε, γιατί αν έχει συχνουρία επί 8-10 φορές, όπου 8 θεωρείται το όριο που επηρεάζει την ποιότητα ζωής των ασθενών μας, και αυτή είναι ήδη παραπάνω, ήταν και πιθανώς αντικειμενικά μη πλήρως αποτελεσματική. Λοιπόν, αυτός είναι ο ουροδυναμικός έλεγχος. Αν θέλετε, αν μπορεί κάποιος να το διαβάσει, χωρίς τα σχόλια που θα ακολουθήσουν στο επόμενο. Υπάρχει υπερλειτουργία του εξωστήρα? Υπάρχει. Έτσι, έχει βασική υπερλειτουργία, έχει και τελική υπερλειτουργία και εδώ έχουμε και τις πρώτες απώλειες και εδώ μεγαλύτερες απώλειες σε φάση λοιπόν τελικής υπερλειτουργίας με ακράτεια. Ωραία, τεκμηριώνεται λοιπόν η ακράτεια επιτακτικού τύπου. Δεν νομίζω ότι έχουμε προλάβει να κάνουμε δοκιμασία βήχα στην κυρία στη διάρκεια του ουροδυναμικού, γιατί βλέπετε ότι παράλληλα χτυπάμε τα κουμπάκια επάνω, γιατί νιώθει την πρώτη επιθυμία για όρηση πάρα πολύ νωρίς. Και εδώ πετυχαίνει λοιπόν και τα φυσιολογικές επιθυμίες και έντονες επιθυμίες ακριβώς πάνω σε συσπάσεις του εξωστήρα. Άρα έχουμε απόλυτα τεκμηρίωση της ακράτειας επιτακτικού τύπου στην κυρία αυτή. Λοιπόν, το κάναμε πολύ λεγκιάρτης, είπαμε διακόψη και το διχαλινουργικό για 10 ημέρες. Ακριβώς το οποίο έρει αυτό το κομμάτι το αν πραγματικά την βοηθάνε ή όχι. Και στο μανομετρία λοιπόν πλήρως, όπως είπαμε, έντονα ατομμένη χωρητικότητα 130 ml με πρώτη επιθυμία μόλις στα 40 ml. Υπερλειτουργία είπαμε, ακράτεια ούρων από έπηξη είπαμε, μελέτη πίεσης ροής, υψηλές πιέσεις εξωστήρα λοιπόν στην έναρξη της ούρησης, φυσιολογικές πιέσεις εξωστήρα στο Q-Max και άψη ηλεκτρομυογραφικής καταγραφής στην έναρξη της ούρησης. Okay. Δημήτρης έναντι Βάιου. Κύριο Τάκο έναντι κυρίου Μητυλέκα. Είναι αποφρακτική ή όχι? Όχι. Κύριε Τάκο. Το κύριο Μάξ πόσο ήταν, το είδα. Α. 26. Ήταν αρκετό. 26. Φαίνεται καλό. Αν δεν πάρω 16, είμαι ευχαριστημένος. Mm-hmm. Δεν είναι αποφρακτική μάλλον, έτσι. Μάλλον τι προσπαθεί να κάνει εδώ? Προσπαθεί μάλλον να κρατηθεί πολύ. Συσπάει το πιελικό της έδαφος και αυτό ουσιαστικά δημιουργεί μια εικόνα αρχικής απόφρακτης. Ανεβάζει τις πιέσεις του εξωστήρα πολύ, αλλά μετά μόλις αρχίζει και κατουράει, χαμηλώνουν οι πιέσεις. Συμφωνείς, Βάιε? Yes. Ναι. Okay. Πάμε παρακάτω. Κυσθεοσκόπηση. Λοιπόν. Σύμφωνα με το, πάλι με την ομάδα ομοφωνίας, γυναίκες, η ουροθυρεοσκόπηση δεν ενδείκνυται σε γυναίκες με ποδοπαθή ακράτεια ούρων, εφόσον δεν υπάρχει υποψία για άλλη παθολογία.
Σύμφωνα με τη Διεθνή Συμβουλευτική για Ακράτεια, η κυσθεοσκόπηση μπορεί να πραγματοποιηθεί ωστόσο σε επιτακτικού τύπου ακράτεια ούρων, προκειμένου να αποκλείσουμε άλλες παθολογικές καταστάσεις και ιδιαίτερα σε περίπτωση μακροσκοπικής αιματουρίας. Εδώ δεν είμαστε σε αυτό. Σε περιπτώσεις υποτροπιαζουσών ή ιατρογενών καταστάσεων όπου ενδείκεται και σχεδιάζεται χειρουργική αποκατάσταση. Στη διερεύνηση κυσθοκολπικού συνοικίου και έξω ερυθρικής ακράτειας ούρων. Διαχειριτικά σε χειρουργία για την αντιμετώπιση ακράτειας ούρων, τα γνωστά. Για την εκτίμηση του σφιχτηριακού μηχανισμού σε γυναίκες, αυχένας κύστης έξω σφιχτήρας καθώς και της ουροδόχου κύστης, δοκίδωση κτλ. Για την εξολόγηση του σφιχτηριακού μηχανισμού σε άνδρες, εδώ δεν μας αφορά αυτό. Όπως και να έχει, έγινε κυσθεοσκόπηση στην κυρία αυτή. Ευκαιρής είσοδος, κύστη πλήρους μέχρι τα 200 ml διακοπή λόγω έντονης έπηξης, απουσία υπερτροφίας του αυχένα και φυσιολογικά στόμια και βλενογόνος κύστης. Λοιπόν, το είπα. Το έδειξα. Θα κάνατε χειρουργείο για ακράτεια. Κύριε Γιανακόπουλε, σας άκουσα πριν λίγο έτσι φλερτάρατε με την ιδέα. Ναι, όχι, δεν τώρα δεν είναι. Okay. Άρα λοιπόν ενημέρωση για δυναμία αποκατάσταση με ταινία ελεύθερη τάση. Θα προτείνατε μπότοξ στην κυρία αυτή. Ναι. Ενημέρωση λοιπόν για ενδοκιστική ένεση ελλαντικής τοξίνης, αλλά η κυρία αρνείται την αποδοχή πιθανότητας διαλυπών των καθετριασμών μετά τον μπότοξ. Άρα την καίει την εφαρμογή αυτή κατευθείαν, εντάξει. Λοιπόν, ενημέρωση για νευροδιέγερση ιερών ριζών, δυσφορία στην ανάγκη διπλής επέμβασης και εσωτερικής μπαταρίας με πεπερασμένο χρόνο ζωής που πρέπει να αλλάξει στα 3 με 5 χρόνια. Αρχίζει και καίει όλες τις χειρουργικές επιλογές. Και τις προτείνουμε συνδυασμός ολιφενακίνης 10 mg με μπιραμπεγκρόνη 50 mg. Λοιπόν, τα δεδομένα ήδη ακούσατε από τον κύριο Μητυλέκα νωρίτερα σήμερα για τη μελέτη Synergy. Βασικά πριν από αυτή υπήρξε ένας καταιγισμός μελετών πάνω στο συνδυασμό ολιφενακίνης και μπιραμπεγκρόνης. Εδώ ήταν η μελέτη Σύμφωνη, η οποία έδειξε σημαντική βελτίωση στους όγκους ούρησης, συχνουρία και επιτακτικότητα έναντι μονοθεραπείας με ολιφενακίνη 5 mg, κυρίως σε συνδυασμούς 5-50, 10-25, 10-50. Ακολούθησε η μελέτη Beside, η οποία συνέκρινε το συνδυασμό με τις μονοθεραπείες με ολιφενακίνη 5 και 10 mg, με διαφορές στην 5 mg, αλλά όχι με συγκλονιστικές διαφορές με τα 10. Ακολούθησε η Synergy 1 που δείχνει μεταβολές στα επεισόδια ακράτειας. Βλέπετε τέλος πάντων, εντάξει, δεν θα πω σε αυτά που είπα το πρωί, ξέρω εγώ, οι μεταβολές είναι της τάξης του 0,7 επεισοδίων ακράτειας. Είναι στατιστικά σημαντικές διαφορές σε μεγάλα, σε πλήθη ασθενών, όπως βλέπετε εδώ πέρα, πολύ μεγάλες μελέτες που δείχνουν και εδώ πέρα και τη μεταβολή συχνότητας ουρήσεων, πάλι ο συνδυασμός να υπερτερεί από τις μονοθεραπείες είτε με σολιφενακίνη είτε με μοιραμπεγρόνη. Φαίνεται ότι η λήψη της προηγούμενης αγωγής, για κάποιο λόγο ότι ασθενείς που έχουν λάβει προηγούμενη αγωγή έχουν καλύτερη ανταπόκριση σε σχέση με αυτούς που είναι treatment naive και ξεκινάνε κατευθείαν με διπλή αγωγή, για κάποιο λόγο τόσο στην επεισόδια κράτηση όσο και στη συχνότητα των ουρήσεων. Και αυτή είναι η Synergy 2, η πιο τελευταία, η οποία παρακολούθησαν το συνδυασμό μοιραμπεγκρόνης προς ολιφενακίνη μέχρι ένα έτος και σε βάθος χρόνου λοιπόν φάνηκε να υπερτερεί ο συνδυασμός τόσο στα επεισόδια κράτησης όσο και στη συχνότητα ουρήσεων με αυτές τις διαφορές που βλέπετε εδώ. Το ίδιο τεκμηριώθηκε επίσης και στις παραμέτρους και στα PRO, στα Patient Reported Outcomes, στα ερωτηματολόγια δηλαδή που αφορούν την ποιότητα ζωής, στο Bother Score, στο βαθμό ενόχλησης, αλλά και στην ποιότητα ζωής των ασθενών με διάφορες κλίμακες όπως το VAS, το Health Related Quality of Life Score από το ABQ ή το Bother Score από το ABQ, το ερωτηματολόγιο, έτσι. Λοιπόν, η συνέχεια. Απόστολε, συγγνώμη λίγο, να κάνω μια ερώτηση πρακτική. Στους νευρολογικούς ασθενείς είμαστε συνδυσμένοι στο συνδυασμό. Στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση είμαστε κάπως εκτεθειμένοι γράφοντας δύο αντιχοληνικά σε μια συνταγή που είναι και λίγο ακριβή συνταγή. Δεν είναι δύο αντιχοληνικά, είναι β3 διεγέρτιση και αντιχοληνικό. Είναι φάρμακα αυτή τη κατηγορία. Ναι, που το ένα σχεδόν αγγίζει τα 35-40 ευρώ, α πούμε. Είμαστε κάπως εκτεθειμένοι. Προς το παρόν δεν με έχουν κυνηγήσει. Οπότε δεν ξέρω. Εμείς το γράφουμε πάντως. Λοιπόν, τώρα, δύο μήνες αργότερα, η κυρία αναφέρει περαιτέρω βελτίωση, χρήση πλέον μίας σερβιέτας ασφαλείας μόνο, σπάνια επεισόδια κράτηση καθυστέρηση ούρησης και ίαση ακράτηση κατά τη σεξουαλική επαφή. Θα έπρεπε να είναι ευχαριστημένη, έτσι δεν είναι? Παραμονή όμως οριακής συχνουρίας επί 7-8 με περιστασιακή επιδείνωση σε άξονα προσλαμβανόμενων υγρών. Ναι, αγαπάμε και το νερό, όπως είπαμε, και τους καφέδες, εντάξει.
Υποκειμενική βελτίωση παρόλα αυτά δηλώνει 80%. Okay. Για πόσο καιρό πρέπει να παίρνω δύο χάπια καθημερινά, αρχίζουν αυτές οι ερωτήσεις, έτσι. Λοιπόν, μήπως μπορώ τώρα να λατώσω που είμαι καλύτερα, δεν υπάρχει οριστική λύση, γιατρέ. Τι απαντάτε σε αυτές τις ερωτήσεις? Ας τα πάρω μία-μία. Για πόσο καιρό πρέπει να παίρνω δύο χάπια καθημερινά, τι λέτε? Μάλλον για πολύ. Πώς νομίζετε θα το πάρει αυτό? Πώς νομίζετε ότι θα το πάρει αυτό οι συγκεκριμένοι ασθενείς ή και οι περισσότερες ασθενείς? Έχετε μία ασθενή 58 ετών που είναι ήδη σε φάση πολυφαρμακίας, έτσι. Λοιπόν, δεν θέλουν να ακούσουν ότι και για την ακράτεια θα πρέπει να παίρνουν ακόμα ένα και ακόμα χειρότερα ακόμα δύο φάρμακα. Υπάρχει τέτοιο. Ακόμα και στις παθήσεις, οι οποίες βέβαια αυτά υπάρχει τάση, ακόμα και στις παθήσεις που είναι επικίνδυνες για τη ζωή. Δηλαδή, ακόμα και στις καρδιολογικές παθήσεις έχουν τάση να ξεχνάνε να παίρνουν τις δόσεις των φαρμάκων τους κτλ. Όλοι. Αυτά τα είχαμε παρουσιάσει σε παλιότερο φωτιστήριο στην Αγριά, που ήταν ένα multimodal approach. Τέλος πάντων, είχαμε καρδιολόγους, γαστρεντερολόγους και διάφορες θέσεις και όλοι τεκμηρίωναν ότι οι ασθενείς ξεχνάνε να παίρνουν τα φάρμακά τους, όχι τυχαία φυσικά, εντάξει. Λοιπόν, στην ουρολογία βέβαια το θέμα είναι και ειδικά στην υπερλειτουργική κίστη ότι είναι ακόμα πιο έντονο το φαινόμενο αυτό. Λοιπόν. PTNS. Πώς? PTNS, αν έκανε έτσι καμία ασθενδρία, έχει καμία ένδειξη? Ναι. Απλά λέμε τώρα πώς διαχειριζόμαστε την ασθενή σε πρώτη φάση. Μπορώ να λατώσω τώρα που είμαι καλύτερα? Εμείς είμαστε λίγο πιο large στο ιατρείο, στο Παπαγεωργείο. Τους δίνουμε τη δυνατότητα να παίξουν λίγο με το φάρμακο. Στους 6 μήνες, όταν έχει τεκμηριώσει ότι έχει φτάσει στο maximum της βελτίωσης και επειδή βλέπουμε ότι υπάρχει και το stress άρισμα, τέλος πάντων, της πολυφαρμακίας κτλ., τους λέμε ότι μπορείς να δοκιμάσεις να πάρεις, ας πούμε, ή να χαμηλώσουμε τη μία δόση της ολιφενακίνης κατά πάσα πιθανότητα, ή να παίρνεις μέρα παραμέρα, ας πούμε, και να δεις σε ποιο σχήμα είναι αυτό που σε κρατάει ακόμα εγκρατή. Και με αυτόν τον τρόπο έχει και αρχίζει και ο ασθενής να παίρνει λίγο την κατάσταση στα χέρια του και ψυχολογικά να αισθάνεται καλύτερα. Και βρίσκουν όντως σχήματα στα οποία, ναι, πιθανώς δεν χρειάζεται να τα παίρνουν καθημερινά τα φάρμακά τους. Μην με ρωτήσετε επιστημονικά πώς τεκμηριώνεται αυτό. Θα αρχίσω να μιλάω για μόρια και αυτά και δεν είναι καλό. Λοιπόν, δεν υπάρχει οριστική λύση, γιατρέ. Okay. Πάμε λοιπόν σε αυτές τις θεραπείες που ρώτησε και ο Πάνος τώρα. Botox, κεντρική νευροδιέγερση, sacral neuromodulation, νευροδιεγέρτηση αιρών ριζών και PTNS, percutaneous tibial nerve stimulation, δηλαδή περιφερική νευροδιέγερση του πνημιαίου νεύρου. Λοιπόν, εδώ μια ανασκόπηση βιβλιογραφίας από το 2015 από τον Αντρέα Τουμπάρο. Το Botox λοιπόν είναι αποτελεσματικό ανεξάρτητο του αριθμού των προηγηθέντων αντιμουσκαρινικών που έχει λάβει και του αιτίου της αποτυχίας. Ο PTNS έχει αποτελεσματικότητα διαρκείας σε σύγκριση με την οξυβουτινίνη. Η κεντρική νευροδιέγερση είναι και αυτή αποτελεσματικότερη της κλασικής φαρμακοθεραπείας. Ο συνδυασμός κεντρικής νευροδιέγερσης με αντιμουσκαρινικό είναι αποτελεσματικότητας μονοθεραπείας με αντιμουσκαρινικό. Άρα, τέλος πάντων, αν οι ασθενείς μας ήταν δεκτικοί σε κάποια τέτοια λύση, θα μπαίνατε στο τρυπάκι, ας το πούμε, να τις προσφέρετε κάποια τέτοια θεραπεία, που είναι μεγαλύτερης διάρκειας δράσης και μπορεί να την απελευθερώσει πιθανώς από τη φαρμακοθεραπεία. Εμείς, ναι. Λοιπόν, και όντως αυτά είναι τα guidelines, τέλος πάντων, EAU, AUA και NICE, όπου βλέπετε, τέλος πάντων, τους όρους που δέχονται το καθένα. Το NICE έχει όχι στον PTNS, αντίθετα EAU και AUA έχουν ναι. Στην κεντρική νευροδιέγερση υπάρχουν πολλά δεδομένα. Πιθανώς το NICE ήταν επηρεασμένο ακόμα από την έλλειψη δεδομένων πάνω στην περιφερική νευροδιέγερση. Αλλά θέλει προσεκτική πάντα επιλογή των ασθενών. Και το Botox, το οποίο σιγά σιγά μπαίνει τέτοιο, και βλέπετε εδώ πέρα το NICE ότι έχει πάρα πολλές οδηγίες στην εφαρμογή του Botox. Το AUA και το EAU είναι
στάνταρ, με το βασικό ότι πάλι πρέπει να είναι προσεκτικά επιλεγμένοι ασθενείς και θα πρέπει να είναι ασθενείς προσεκτικά, να είναι willing and able to perform CIC, δηλαδή ασθενείς οι οποίοι είναι ικανοί και δέχονται ενυπόγραφα. Θέλει προσοχή όταν πάτε να κάνετε Botox έξω, να είσαστε λίγο καλυμμένοι όσον αφορά το θέμα των διαλυπώντων καθετηριασμών και του αυξημένου πολυπόμενου μετά ούρηση. Έτσι, θεωρητικά στις μελέτες είναι, στις μεγάλες μελέτες είναι ένα 5 με 10% με τις 100 μονάδες στις ασθενείς με μη νευρογενή υπερλειτουργική κίστη. Με τις 200 μονάδες που κάνουμε στους νευρολογικούς ασθενείς, τα ποσοστά διαλυπώντων μετά από Botox είναι 30 με 40% σε κάθε νέα θεραπεία. Εντάξει. Και εδώ απλά σαν food for thought, τέλος πάντων, αν μπορούμε τέλος πάντων να βασιστούμε σε κάποιο αλγόριθμο αντιμετώπισης των ασθενών με drug resistant overactive bladder, ένα paper που βγάλαμε από το Think Tank στο Bristol, στο ICIRS του 2015, που προτείνουμε αυτόν εδώ τον αλγόριθμο, ακολουθώντας σε μεγάλο βαθμό τα guidelines, ας πούμε, όσον αφορά αυτά που είπαμε και νωρίτερα, lifestyle interventions και συμπεριφορική θεραπεία με φυσικοθεραπεία πυελικού εδάφους. Πλέον θεωρώ ότι είμαστε ασφαλείς από πλευρά δεδομένων κάποια χρόνια μετά και από πολυάριθμες μελέτες δημοσιευμένες να δίνουμε ως θεραπεία πρώτης γραμμής είτε αντιμουσκανικό είτε μυραμπεγρόνι. Υπάρχουν και κάποιες συστηματικές αναλύσεις και μετα-αναλύσεις που δείχνουν ότι είναι πιθανώς εξίσου αποτελεσματικό με την τολτεροδίνη τουλάχιστον, που είναι το gold standard της φαρμακοθεραπείας και πιο αποτελεσματική. Από εκεί και πέρα, σε περιπτώσεις ανεπαρκούς ανταπόκρισης, θα πρέπει να τυπλοποιούμε πάντα στην μέγιστη δόση, εντάξει, αν χρησιμοποιούμε αντιμουσκαρινικό, ή να αλλάξουμε από μυραμπεγρόνι σε αντιμουσκαρινικό ή από αντιμουσκαρινικό σε μυραμπεγρόνι αντίστοιχα. Λοιπόν, σε περίπτωση που παραμένει η ανεπαρκής ανταπόκριση, θα είναι καλό να κάνουμε ανασκόπηση της διάγνωσής μας πολλές φορές. Συχνά έρχονται ασθενείς στο ιατρείο, τέλος πάντων, αν δεν υπάρχει επαρκής χρόνος για εξέταση και είναι του δεκαλέπτου, ας πούμε, και τα λοιπά, και συνταγογραφούν ένα φάρμακο έτσι, θα είναι καλό να γίνει πανέλεγχος της διάγνωσης. Με όλο αυτό το pattern, τέλος πάντων, το οποίο αναφέραμε, δηλαδή ουρονομετρίες, υπόλοιπα, υπερήχους, κουτουλού-κουτουλού και πιθανώς και ουροδυναμικό έλεγχο. Εντάξει, πλήρη κλινική εξέταση, γυναικο-ουρολογική και ουρολογική, το αν χρησιμοποιείς ανεπαρκώς τα φάρμακα, αλλά επίσης θα πρέπει να επικοινωνούμε καλύτερα και με τους ασθενείς όσον αφορά τις προσδοκίες τους. Εδώ είχαμε μια ασθενή πολύ υψηλών μάλλον προσδοκιών, ήθελε να ξαναγίνει όπως ήταν τέλος πάντων. Ήθελε να είναι απόλυτα στεγνή και να τα έχει όλα στην εντέλεια. Okay. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα πηγαίνουμε στους συνδυασμούς. Πλέον μετά, εφόσον είμαστε καλυμμένοι, ότι έχουμε ένα σύνδρομο υπερλειτουργικής κίτσης στα χέρια μας καθαρό, με συνδυασμό αντιμουσκανικού και μυραμπεγρόνης, και τότε σε έναν επιτυχή θεραπεία και με αυτό, τότε πηγαίνουμε στις θεραπείες αυτές. Και τέλος πάντων, δεν θα μιλήσω για μεγεθυντική και ιστοπλαστική. Έχει περάσει πλέον στο περιθώριο για την υπερλειτουργική κίστη. Ενδείχνεται πλέον μόνο για ασθενείς με νευρολογικές παθήσεις κατά πάσα πιθανότητα. Αυτά, δεν ξέρω αν υπάρχουν ερωτήσεις. Είναι και... Όχι. Ωραία. Σας ευχαριστώ λοιπόν.